σας, είμαι ο Ευτύχης Μπλέτσα, συγγραφέας του βιβλίου Μαγειρική Οικονομία και σε αυτό το βιντεάκι ήθελα να σας μιλήσω για το αγαπημένο μου τρόφιμο, το αβοκάντο, που τα τελευταία χρόνια εκεί κάτω στην Κρήτη φτιάχνουν καταπληκτικά ελληνικά αβοκάντο και έτσι οι τιμές είναι λίγο καλύτερες και μπορούμε να βρίσκουμε ωραία ελληνικά αβοκάντο. Τώρα, ένα θέμα με το αβοκάντο είναι ότι είναι κάπως ναι, ακριβό. Πολλές φορές μπορούμε να το βρούμε και πολύ ακριβό, ακόμα και πάνω από 3, 3,5 μέχρι και 4 ευρώ το κιλό. Γενικά, επειδή πρόκειται για μια υπερτροφή, έχει μέσα καλά λιπαρά και έχει πολύ μεγάλη θρεπτική αξία, δεν είναι πραγματικά ακριβό αν αναλογιστούμε αυτό που μας δίνει. Η αξία αυτού εδώ του καρπού είναι πραγματικά μεγάλη. Τώρα, το σημαντικό είναι πώς γλιτώνουμε χρήματα αν θέλουμε να τρώμε αβοκάντο συχνά. Γιατί εγώ προσωπικά είμαι αβοκατοφάγος και ναι, αν δεν έχετε ένα δικό σας δέντρο με αβοκάντο να σας βγάζει τζάμπα φρούτα λαχανικό, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θεωρείται φρούτο, αλλά ουσιαστικά είναι πολύ διαφορετικό από κάθε άλλο φρούτο. Ας γυρίσουμε τώρα πίσω στο πώς γλιτώνεις χρήματα όταν θέλεις να φας αβοκάντο. Ή να τρως αρκετά αβοκάντο όπως εγώ που τρώω, ας πούμε, ένα αβοκάντο τη μέρα. Λοιπόν, τι κάνεις. Υπάρχουν δύο τρόποι. Πρώτον, μπορείς να αγοράσεις, να πηγαίνεις στο μανάβι, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ και να ζητάς τα πολύ όρημα να στα δώσουν με έκπτωση. Πολλοί μανάβιδες, αν έχουν πολύ όρημα αβοκάντο τα οποία είναι έτοιμα, δεν μπορούν να τα κάνουν, θα χρειαστεί να τα πετάξουν, μπορεί ακόμα και να τα χαρίσουν να αγοράσεις άλλα πράγματα. Αλλά μπορεί να σου δώσουν, ας πούμε, στην κεντρική αγορά στην Αθήνα. Η μητέρα μου βρίσκει, ας πούμε, μπορεί να πάρει 10 αβοκάντο με 2 ευρώ, 3 ευρώ. Μπορεί να πάρει 2-3 όρημα αβοκάντο και να συσταχαρίσει επειδή αγοράσει και κάτι άλλο. Συνεπώς, θα πάρουμε πολύ όρημα αβοκάντο, αλλά τα πολύ όρημα πρέπει να τα φάμε αμέσως. Τι κάνω, μια άλλη πολύ καλή ιδέα και είναι αυτό που θέλω να μιλήσω τώρα, είναι ότι μπορείς να αγοράσεις πολλά αβοκάντο σε τιμή χοντρικής, μπορείς να πας σε κανένα μάκρο εκεί πέρα και να πάρεις μια κούτα, μπορείς να παραγγείλεις κατευθείαν από ένα χοντρέμπορο, μπορείς να πας σε ένα παραγωγό, σε μια μαναβική, σε ένα μεγάλο κατάστημα και να πεις ότι εγώ θέλω να πάρω μια κούτα να μου κάνει την καλύτερη τιμή. Και τι κάνεις τώρα με τα αβοκάντο. Το καλό με τα αβοκάντο είναι ότι αν τα πάρεις άγουρα, αν τα πάρεις πολύ σκληρά όπως αυτό εδώ, ορίστε αυτό, τα περισσότερα εδώ μέσα είναι πάρα πολύ σκληρά, είναι πέτρες. Αυτά δεν τρώγονται, πρέπει να οριμάσουν πρώτα. Αλλά αν τα βάλεις στο ψυγείο, κρατάνε για πάρα πολύ καιρό. Μπορείς να το βάλεις στο ψυγείο ακόμα και 1-2 μήνες. Δεν πρόκειται να οριμάσει αν είναι μέσα στο ψυγείο. Θα μείνει σκληρό. Και πώς το τρως. Το βγάζεις από το ψυγείο και αν το αφήσεις εκτός ψυγείου, μέσα σε περίπου μία εβδομάδα θα έχει μαλακώσει, θα έχει γίνει να, σαν αυτό που είναι λίγο μαλακό ή σαν αυτό εδώ πέρα που είναι ακόμα πιο μαλακό. Το αβοκάντο τρώγεται όταν μπορείς να το ζουλήξεις και βουλιάζει λίγο το χέρι σου. Και ουσιαστικά τότε μπορείς να το κόψεις και μπορείς να το φας και σχεδόν έτσι ημιμαλακό, αλλά μπορείς να το φας και πολύ μαλακό, να είναι σαν κρέμα, να το αλείψεις πάνω στο ψωμί. Πώς μπορείς να φας το αβοκάντο και ιδέες για το πώς μπορείς να απολαύσεις αυτό το υπέροχο καρπό σε κάποιο άλλο βίντεο. Τώρα μιλάμε για το πώς μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα όταν αγοράζεις αβοκάντο. Και όπως είπαμε, πρώτον μπορείς να πηγαίνεις να αγοράζεις τα όρημα και να ζητάς καλές προσφορές. Και δεύτερον, να αγοράζεις μια μεγάλη ποσότητα σε καλή τιμή και να πάρεις σκληρά αβοκάντο άγουρα και να τα βάλεις στο ψυγείο. Τα βάζεις στο ψυγείο και μετά αρχίζεις και ανάλογα με το πόσο συχνά τρως, βγάζεις από το ψυγείο και τα αφήνεις έξω για να οριμάσουν. Ένα πολύ σκληρό αβοκάντο το αφήνεις έξω, σε μία εβδομάδα περίπου θα είναι όριμο έτοιμο να το φας. Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, αλλά για παράδειγμα τι κάνω εγώ. Παίρνω την κούτα με τα αβοκάντο, έχω για παράδειγμα να, αυτό εδώ είναι όριμο, θα το φάω σήμερα. Έχω και αυτό για αύριο. Από εκεί και πέρα θα βγάλω και μερικά που θέλω σταδιακά, μέρα με τη μέρα να αρχίσουν να οριμάζουν. Έτσι ώστε να φάω ένα σήμερα, ένα μεθαύριο. Τώρα, αν εσείς δεν θέλετε να τρώτε κάθε μέρα ένα αβοκάντο, θέλετε να τρώτε κάθε 3 μέρες, μπορείτε πάλι να πάρετε αρκετά και πάλι να φροντίζετε ανάλογα να βγάζετε ένα έξω από το ψυγείο. Συνεπώς, εδώ έχω καμιά 30 αβοκάντο, προμήθειες για ένα μήνα, αφήνω 3 για να φάω 3 μέρες, αφήνω και άλλα 3 για να οριμάσουν και τα υπόλοιπα μπαίνουν στο ψυγείο. Τέλεια. Λοιπόν,
Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Να τρώνε το αβοκάντο, είναι πάρα πολύ υγιεινά. Τσεκάρετε το αβοκάντο pavladiet.com. Είναι ένα site που έφτιαξα για το αβοκάντο, επειδή είμαι φανατικός με τα αβοκάντο. Είναι τα περισσότερα είναι και στα αγγλικά, αλλά υπάρχουν και μερικά πράγματα στα ελληνικά και θα αρχίσω να τα μεταφράζω για να σας δώσω όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες. Από εκεί πέρα, στο βιβλίο Ακίνητη Νηστεία υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές με αβοκάντο, γιατί το αβοκάντο είναι μια εκπληκτική τροφή που είναι ό,τι πρέπει και για την εποχή που νηστεύεις ή αν δεν θες να φας πολλά γαλακτοκομικά, δεν θες να φας πολλά ζωικά τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο κάνεις και αποτοξίνωση και δίνεις στον οργανισμό σου τα καλά λιπαρά. Το αβοκάντο είναι μια εξαιρετική τροφή, μπορεί να γίνει κρέμα, μπορείς να την κάνεις χυμούς, να τη βάλεις σε σαλάτα. Και στα υπόλοιπα βίντεο αυτής της σειράς αφιερωμένα στο αβοκάντο υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, συνταγές, πράγματα που μπορείς να κάνεις για να τρως και να απολαμβάνεις και εσύ ένα υπέροχο αβοκάντο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αφήστε κάποιο σχόλιο από κάτω, γραφτείτε στο κανάλι στο YouTube, κάντε like στο Facebook και θα τα λέμε πολύ πολύ συχνά. Φιλιά πολλά, γεια σας!